των μαθημάτων μας, η Εκκλησία του Θεού και η Αρπαγή της Εκκλησίας. Είμαστε σελίδα 873 και θα διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού από το ΚΕ κεφάλαιο. Τότε θέλει ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών με 10 παρθένους, ήτενε λαβούσε τας λαμπάδας αυτών εξήλθων εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Οι φρόνιμοι όμως έλαβον έλεον της εγγύης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδινε, ενίσταξαν άπασε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και μωρέ είπαν προς τας φρονίμους, τότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι, λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε σε αυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσω, συνήλθε ο νυμφίος. Και οι έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται οι λοιποί παρθένε, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα ούτε την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, όσοι από δημών εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, κι εις άλλον εν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2 και εις άλλον δε 1. Εισέκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτόν, έκαμε άλλα 5 τάλαντα, ως αυτός και ο τα 2, εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 πήγε και έσκαψεν εις την γην και έκρυψε το αργύριον του Κυρίου αυτού, μετά δε καιρών πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα, λέγον, Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας ιδού, άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγο εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το εντάλλαντον, είπε, Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας, και φοβηθήσει πήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου εν τη γη δου έχεις τόσον. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν μου εις τους τραπεζίτας και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το εμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί, από δε του μη έχοντος εκείνο το οποίον και εκείνο το οποίο έχει θελεφερεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε στο σκότος του εξώτερων, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν. Αφού περιέγραψε με λεπτομέρεια μεγάλη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας, και είναι άξιον περιεργίας πως κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν. Βέβαια, θα έλεγε κανείς ότι λέει ο Λόγος του Θεού, μυστήριον λέγω προς εσάς για την αρπαγή της Εκκλησίας, και ότι αποκαλύπτει και φανερώνει ο Λόγος του Θεού σαν μυστήριο σημαίνει ότι δεν μπορεί να το γνωρίσει ο άνθρωπος αν δεν του το αποκαλύψει ο Θεός. Αφού λοιπόν με μεγάλη λεπτομέρεια και με μεγάλη σαφήνεια μίλησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για την αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία θα γίνει πριν αποκαλυφθεί η οργή του Θεού στους ανθρώπους εξαιτίας των αμαρτιών τους, όπως έγινε στο Νόε που πρώτα έβγαλε τον Νόε την οικογένειά του
δίνοντάς τους εντολές να οικοδομήσουν καταρχάς για να εισέλθουν εκ των υστέρων στην Κιβωτό, η οποία και θα τους έσωζε από την οργή του Θεού που θα αποκαλυπτότανε με κατακλυσμό και δεν θα έμενε πια ζωντανό καμία σάρκα. Και επίσης έγινε φανερότερο ακόμη και στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όπου δεν ήρθε η οργή του Θεού που έβρεξε ο Θεός πυρ και θείον, δεν ήρθε αφού προηγούμενα δεν ανάγκασε ο Κύριος στέλνοντας τους αγγέλους με το ζόρι να εξέλθει, γιατί δεν το ήθελε, ήταν η καρδιά του Λότ και της γυναίκας του παραδομένη στον πλούτο και στην ευμάρεια της ζωής τους, παρόλο που ζούσαν και βασανιζόταν, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού, η δικαία αυτού ψυχή από όλα όσα άκουγε και έβλεπε. Και πάλι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας θυμίζει όχι μόνο ότι έβγαλε με το ζόρι το Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες του, και θα έβγαζε ακόμη και αν κάποιοι άλλοι ήθελαν να βγούνε πιστεύοντας το Λόγο του Θεού, αλλά μας θυμίζει και μας προτείνει, επιμένει θα έλεγα, να θυμόμαστε τη γυναίκα του Λότ, η οποία αν και βγήκε με το ζόρι από τα Σόδωμα και τα Γόμορα πριν να βρέξει πυρ και θείον ο Θεός, επειδή παράκουσε, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, το Λόγο του Θεού, δεν μπόρεσε να σωθεί, αλλά έμεινε στυλιάλατος. Στη συνέχεια περιγράφει για τους δούλους του Θεού, δηλαδή για αυτούς που ο Θεός τους διάλεξε να εργάζονται το έργο του. Μάλιστα εδώ πρέπει να δώσω μεγαλύτερη σημασία, γιατί ο Κύριος μας περιγράφει στο Λόγο του λέγοντας «έτι τις ημέρες εκείνες επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εγώ ο Κύριος θα εκχαίω επί πάσαν σάρκαν το Πνεύμα μου το Άγιο για να προφητεύουνε». Άρα λοιπόν για τους δούλους και τις δούλες που έχουν κατανοήσει ότι έχουν αποστολή να ομολογούν ακόμη με τη ζωή τους το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά και με το στόμα τους, αλλά και με την παρουσία τους, παρουσίασε ο Κύριος μας το κίνδυνο ο οποίος υπάρχει όταν ένας δούλος του Θεού, χρησμένος του Θεού, εκλεγμένος από το Θεό, βάλει μέσα στην καρδιά του την αμφιβολία λέγοντας «βραδύνει να έλθει ο Κύριος». Και από τη στιγμή που μπει, ιδιαίτερα τις έσχατες μέρες, σε οποιονδήποτε χριστιανό πιστό, δούλο και δούλη του Κυρίου, αυτή η αμφιβολία λέγοντας «βραδύνει να έλθει ο Κύριος», τότε αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου, και επειδή εκ της καρδίας του ανθρώπου προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής, αλλάζει και η συμπεριφορά. Με αποτέλεσμα, γιατί υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα που θα δούμε, για να καταλαβαίνει ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Τι μεταβάλλεται στη ζωή του ανθρώπου που λέει «βραδύνει ο Κύριος να έρθει»? Πρώτον, η συμπεριφορά του. Μαλώνει, τσακώνεται, αγριεύει. Γιατί δεν έχει το φόβο του Θεού που έρχεται με τη σκέψη και μόνο, για να μην πω βεβαίως με τη γνώση και την επίγνωση ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αλλοιώνεται η καρδιά του ανθρώπου και το πρώτο χαρακτηριστικό σημείο είναι να τσακώνεται με τους συνδούλους του. Και μάλιστα πολλές φορές και από θέση ισχύως να δέρνει τους συνδούλους του. Όταν αυτό το πράγμα το δούμε στη ζωή μας, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρουμε ότι η συνέχεια θα είναι πολύ κακή αν δεν προλάβουμε έγκαιρα να μετανοήσουμε. Και στη συνέχεια να τρώγει και να πίνει, δηλαδή να απολαμβάνει πια τη γήινη ζωή του, και μάλιστα έχοντας κοινωνία μετά των μεθυόντων. Όταν διαπιστώσουμε ο Θεός να μας φυλάει στη ζωή μας μία τέτοια πορεία,
που είναι πρώτα Φιλονικία, η οποία εκδηλώνεται σε έχθρα και η οποία έχθρα εκδηλώνεται σε μίσος, και όλα αυτά ξεκινάνε γιατί δεν έχουμε τη βεβαιότητα, το περισσότερο γίνεται αυτό, τη βεβαιότητα του ο Κύριος έρχεται ταχαίως να παραλάβει, να βρει και να παραλάβει έτοιμους. Γι' αυτό και δεν υπάρχει φόβος Θεού. Ο αληθινός φόβος του Θεού που αποτελεί και τη μεγάλη αιτία, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ο αληθινός φόβος του Θεού αποτελεί και τη μεγάλη αιτία της προσωπικής, της οικογενειακής και της εκκλησιαστικής ευλογίας. Αυτή είναι η μεγάλη αιτία. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού στους Ψαλμούς: «Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο και περπατάει στους οδούς του, με αποτέλεσμα να τρώγει από τον καρπό των χειρών του», να υπάρχει η εύνοια του Θεού, «και να είναι ευτυχισμένος». Δεδομένου δε ότι ευτυχία, καλή τύχη δεν υπάρχει, τι σημαίνει ευτυχισμένος? Εύνοια Θεού, που οφείλεται όχι στην ικανότητά του, ούτε στον αγιασμό του, στο φόβο του Κυρίου. Στη συνέχεια, η γυναίκα του θα είναι εύκαρπος, σαν εύκαρπος άμπελος στην προσωπική του ζωή. Καρποφόρα θα δημιουργεί καλό καρπό στο σπίτι. Και βεβαίως και στην φοβουμένη τον Θεό, ο άντρας θα δημιουργεί καλό καρπό στο σπίτι. Και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα του φόβου του Κυρίου. Και ένας βασικός λόγος για να φοβηθούμε τον Κύριο είναι ότι ο Κύριος έρχεται. Εάν σπάσει αυτό, βραδύνει ο Κύριος, χαλάει και ο φόβος του Θεού, όχι μόνο από αυτό, αλλά και από αυτό, με αποτέλεσμα να χάνεται η ιδιαίτερη και απόλυτη ευλογία του Θεού, η οποία συνεχίζεται: «Τα παιδιά σου θα είναι κύκλο της τραπέζης σου σαν νεόφυτα ελαιών». Όχι γιατί έχεις καλή γυναίκα, ούτε γιατί έχεις καλά παιδιά, ούτε γιατί είναι καλό, γιατί είσαι καλός άντρας. Γιατί είσαι φοβούμενος τον Θεό, με αληθινό φόβο Θεού. Και όχι μόνο αυτό, μας βεβαιώνει πάλι ο Λόγος του Θεού, έτσι θα ευλογηθεί, με αυτό τον υπέροχο τρόπο θα ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριον. Και όχι μόνο προσωπική, όπως είπαμε, ευλογία, και εκκλησιαστική και οικογενειακή ευλογία, αλλά και εκκλησιαστική ευλογία, λέγοντας: «Ο Κύριος θα σε ευλογήσει εκ της Ιών και θα δεις το καλόν της Ιερουσαλήμ όλες τις ημέρες της ζωής σου». Δηλαδή και στην εκκλησία θα είσαι πηγή ευλογίας, αιτία ευλογίας. Όχι γιατί θα έχεις τα χαρίσματα τα μεγάλα, όχι γιατί θα είσαι σπουδαίος και σημαντικός άνθρωπος, μόνο και μόνο γιατί θα έχεις αληθινό φόβο Θεού. Όταν το χάσεις, τα χάνεις όλα. Γι' αυτό στις έσχατες μέρες αυτό που θέλει ο Θεός είναι να αυξανόμεθα εις τον αληθινόν φόβο του Θεού, που δεν θα τα αναπτύξουμε περισσότερο αυτό, αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι: χάνουμε το φόβο του Θεού και χάνουμε την προσμονή του Κυρίου, ή το αντίθετο, χάνουμε την προσμονή του Κυρίου, χάνουμε το φόβο του Θεού. Και τα σημεία, επαναλαμβάνω, είναι: τσακωνόμαστε, δέρνουμε, τρώμε, πίνουμε, απολαμβάνουμε και τα χάνουμε όλα. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο θα έρθει ο Κύριος καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει, και θα αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θα θέσει μετά των υποκριτών. Τώρα όμως μπαίνουμε σε μία άλλη κατηγορία ανθρώπων, των ανθρώπων που δεν έχουν φρόνηση. Τι σημαίνει φρόνηση? Που είναι πάρα πολύ σημαντική λέξη, αδελφοί, και ευχαριστούμε το Θεό για την ελληνική γλώσσα. Τι σημαίνει άφρον και τι σημαίνει φρόνημος? Ο φρόνημος είναι, φρόνηση σημαίνει σκέψεις, καλή σκέψη, μετά από καλή σκέψη. Δηλαδή όχι επιπόλαια. Οι αποφάσεις μας δεν πρέπει να διέπονται από επιπολαιότητα, και ιδίως των χριστιανών, από επιπολαιότητα όχι απιστίας και ολιγοπιστίας, αδιαφορίας, χλιαρότητας και βασικά έλλειψης του φόβου του Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Λόγος του Θεού, τότε εκείνη την εποχή της αρπαγής της Εκκλησίας,
θα ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένες, οι οποίες αφού έλαβαν τις λαμπάδες αυτών, εξήλθον με πίστη, με βεβαιότητα, όχι σαν τους προηγούμενους, τον πονηρό και τον φρόνιμο δούλο, με πίστη ότι ο νυμφίος έρχεται από στιγμή σε στιγμή από το γάμο. Δεν έχει λοιπόν βραδύνει ο Κύριος αυτή την άποψη. Τώρα υπάρχει μια άλλη άποψη. Ο Κύριος έρχεται και πρέπει να πάμε να τον προϋπαντήσουμε. Το ερώτημα είναι πώς πάμε. Και πάρα πολύ ωραία μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. 5 από αυτές ήταν φρόνιμες και 5 από αυτές ήσαν μωρές. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των φρονίμων? Το χαρακτηριστικό των φρονίμων είναι ότι σκεφτήκανε. Σκεφτήκανε με πνεύμα Χριστού, με πνεύμα Θεού, με φόβο Θεού. Σκεφτήκανε ότι επειδή δεν ξέρουμε ποια ώρα και ποια στιγμή έρχεται ο νυμφίος εκ του γάμου, εμείς πρέπει, ενώ ξέρουμε ότι έρχεται σήμερα, τώρα, αυτή τη γενεά, λέω εγώ, ο Λόγος του Θεού, στην παραβολή αυτή την ημέρα, τώρα έγινε και θα έρθουνε. Θα έρθουνε κάποια στιγμή. Κάποια μπορεί να αργήσουν λίγο, αλλά θα έρθουνε. Θα έρθει ο νυμφίος. Και κάθισαν και σκέφτηκαν και είπαν, εάν μεν έρθει νωρίς το απόγευμα, καλώς. Αν όμως αποφασίσει, σε εισαγωγικά και εντελώς ανθρώπινα, να το γλεντήσει, που δεν ισχύει αυτό εδώ, αρχίσει καθυστερήσει, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμες όλη τη νύχτα. Να είμαστε έτοιμες, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, με τις λαμπάδες μας αναμένες όλη τη νύχτα. Και να το πούμε πιο κοντά στη δική μας λογική των εσχάτων ημερών, όλη την περίοδο των καιρών των κακών. Δεν βάζουμε όρια στο πότε θα έρθει, αυτό είναι αμαρτία. Δεν λέμε θα έρθει μέσα σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, σε μια μέρα. Θα έρθει σήμερα, λένε στην παραβολή. Σίγουρα θα έρθει τη νύχτα. Μπορεί να έρθει στις 10, μπορεί στις 12, μπορεί τα μεσάνυχτα, μπορεί την τρίτη φυλακή της νυχτός. Εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες όποια στιγμή και να έρθει, οι λαμπάδες μας που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υποδεχθούμε τον νυμφίο και να μπούμε μαζί στη χαρά του νυμφίου, να είναι αναμένες. Σκεφτήκανε. Και γι' αυτό τις ονομάζει ο Κύριος φρόνιμες. Δεν είναι προσευχόμαστε μόνο, δεν είναι ζητάμε τη φωνή του Θεού, αλλά ο Θεός μας δίνει και φρόνηση, καλή σκέψη, σοφία. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει, υπάρχει πνεύμα στον άνθρωπο, η έμπνευση όμως δίδεται υπό του παντοδυνάμου. Δηλαδή πρέπει να είμαι έτοιμος κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ό,τι και να συμβεί, πρέπει να σκεφτώ καλά για να είμαι έτοιμος. Δεν αφήνει στην τύχη τίποτα. Ο άνθρωπος του Θεού, ο φρόνιμος, είναι πολύ προσεκτικός, έτσι ακριβώς όπως λέει ο Χριστός. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, άγρυπνος και ιδιαιτέρως προσευχόμενος. Γιατί καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Νωρίς, αργά, αργότερα. Και σε κάθε συνθήκες που θα έρθουν μπροστά μας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητές μας. Να τακτοποιούμε τις εκκρεμότητές μας. Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Όχι να είμαστε τώρα έτοιμοι, αλλά με αγαθή πρόνοια να είμαστε πάντοτε έτοιμοι
δηλαδή να είμαστε έτοιμοι και όταν ακριβώς θα έλθει ο Κύριος, που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Ο χριστιανός λοιπόν είναι σκεπτόμενος, αλλά πώς σκέφτεται? Με προσοχή, με αγρύπνια και με προσευχή. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Και για να το πούμε πιο καλά και πιο απλά, στην καθημερινή μας ζωή, όταν στην καθημερινή μας ζωή δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, η γυναίκα πάντοτε έχει έτοιμο φαΐ, γιατί δεν ξέρει ο άντρας τι ώρα θα έρθει. Η γυναίκα πάντοτε έχει έτοιμο φαΐ, γιατί δεν ξέρει τι ώρα τα παιδιά της θα έρθουν, έστω και αν ξέρει. Τα παιδιά της τα διαβάζει πάντοτε, γιατί δεν ξέρει πότε θα βάλει διαγώνισμα η δασκάλα και ο δάσκαλος. Υπάρχουν τα τακτικά, υπάρχουν και τα έκτακτα. Σε όλα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι. Και αν στα γήινα και στα φυσικά προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι, πάει κάποιος μάστορας να κάνει μια δουλειά, δεν πηγαίνει όπως είναι, σκέφτεται τι εργαλεία θα χρειαστεί να πάρω, τι θα πρέπει να έχω μαζί μου. Δεν πάει για να χάσει την ημέρα του, πάει για να πληρωθεί. Όταν ένας εργαζόμενος πάει στη δουλειά του, προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τη δουλειά του. Τι δεν ξέρω καλά, τι μπορεί να συμβεί, πώς θα το αντιμετωπίσω. Και πολλοί άνθρωποι, οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουν, από αγαθή πρόνοια, από φρόνηση ανθρώπινη, έχουν συμβούλους. Έχουν ένα δικηγόρο, έχουν ένα οικονομολόγο, έχουν ένα φοροτέχνη. Γιατί τα έχουν αυτά? Για να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία όταν θα έρθει. Ξέρουν ότι θα έρθει δυσκολία. Όταν θα έρθει δυσκολία πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να λοιπόν οι πέντε φρόνιμες, να και οι πέντε μωρές. Πέντε μωρές, έχουμε τη λαμπάδα να μένει, πάμε, θα έρθει. Πότε? Δεν το σκέφτηκαν. Πόσο θα αντέξουν οι λαμπάδες τους? Δεν το σκέφτηκαν. Και ξεκίνησαν με χαρά, με δοξολογία, χωρίς σκέψη, χωρίς φρόνηση. Οι φρόνιμες αντίθετα είπαν, κάτσε, θα πάμε εκεί, αλλά οι λαμπάδες μας έχουν μια συγκεκριμένη ποσότητα ελαίου. Το λάδι καίγεται, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και κάθε τόσο πρέπει να το γεμίζουμε, γιατί αν δεν το γεμίσουμε θα σβήσει. Και με σβηστές λαμπάδες δεν μπορούμε να προϋπαντήσουμε, μια προϋπόθεση είναι. Η προϋπόθεση να υποδεχθούν τον νυμφίο είναι οι αναμένες λαμπάδες. Η προϋπόθεση να υποδεχθούμε τον Χριστό είναι ο αγιασμός μας. Δεν μας ζητάει πολλά ο Θεός. Θα φροντίσουμε τον αγιασμό μας. Μη σβήσει. Και πώς θα το φροντίσουμε? Πρώτα με τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, με τα παιδιά μας, με τους αδελφούς μας. Μη σβήσει. Μην αδικήσουμε κανέναν. Μην αδικήσουμε τον εαυτό μας. Ύστερα με τη σχέση μας με το Θεό. Δεν μπορείς να πεις, εντάξει, δεν ζητάω συγγνώμη σήμερα για το λάθος που έκανα, θα ζητήσω αύριο. Μεγάλο λάθος. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Ξεκίνησαν με τις ίδιες προϋποθέσεις, βέβαια οι φρόνιμες κουβάλαγαν και ένα δαχείο με λάδι. Οι άλλες έφυγαν ελεύθερες, πήραν τις λαμπάδες τους και φύγανε. Τι είναι οι λαμπάδες? Είναι το λιχνάρι. Ένα δοχείο έχει μέσα το λιχνάρι και το ανάβουνε, θέλει συνέχεια λάδι. Δηλαδή καμία γυναίκα, δεν ξέρω αν είχατε ποτέ λιχνάρια, ούτε κι εγώ είχα, αλλά όμως μερικές φορές χρειαζότανε. Καμία γυναίκα δεν είχε λιχνάρι και δεν είχε μαζί της και το λάδι για να συμπληρώνει. Είναι σκέψη, είναι λογική, είναι κάτι που ισχύει. Δεν είναι χαρίσματα Πνεύματος Αγίου μεγάλα.
δεν είναι αποκαλύψεις και φανερώσεις Θεού, είναι απλή πνευματική λογική, απλούστατη. Οι συνέπειες και τα αποτελέσματα είναι κοντά. Πήγαν, περίμεναν, άργησε, νίσταξαν. Τι σημαίνει νίσταξαν? Νίσταξαν. Κουράστηκαν να περιμένουν, απέκαμα να περιμένουν. Ο νισταγμός τι είναι? Ανθρώπινη αδυναμία. Λογική ανθρώπινη αδυναμία. Νίσταξαν εκεί που περίμεναν. Δεν είναι αμαρτία, δεν είναι παράβαση, δεν είναι ανομία. Ανθρώπινη λογική αδυναμία. Πόσες φορές ερχόμαστε στην εκκλησία κουρασμένοι και κλείνουν τα μάτια μας? Δεν είναι έτσι. Τι θα πεις, ότι αμάρτησα? Δεν αμάρτησες. Ανθρώπινη λογική αδυναμία. Όμως αυτή η ανθρώπινη λογική αδυναμία δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε πρόνοια εκ των προτέρων. Ο Θεός σε όλα τα ζητήματά Του στη σχέση μας, στη σχέση Του με εμάς, εκείνο που Τον διακρίνει, τον Θεό, είναι η αγαθή Του πρόνοια. Εμείς πρέπει να μοιάσουμε στο Θεό. Δεν θα έχουμε πρόνοια για τον αγιασμό μας, για τον αγιασμό των οικογενειών μας, για τον αγιασμό της Εκκλησίας, για τον αγιασμό της ζωής μας, αλίμονά μας. Τι είμαστε, μπάτε σκύλια λέστε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, κουτουρού, βάρα στον αέρα, στον αέρα πυροβολούμε? Δεν πήγμαχο, λέει Ματέος, ο Απόστολος Παύλος, και όποιος τρέχει, τρέχει να λάβει το βραβείο της Άνω, το βραβείο. Πόσο μάλλον εμείς θέλουμε να λάβουμε το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Έχετε δει κανέναν αθλητή να μην έχει πρόνοια όταν τρέχει 100 μέτρα, 3.000 μέτρα, μαραθώνιο? Κάθεται και σκέφτεται, πώς θα αντέξω να τελειώσω το μαραθώνιο? Πρέπει να κάνω οικονομία στις δυνάμεις μου, γιατί πρέπει να τερματίσω. Δεν είναι να τον περάσω τον άλλον στα 2 χιλιόμετρα και μετά να πέσω κάτω. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν αγαθή πρόνοια. Εμείς για το αυτοκίνητό μας δεν έχουμε αγαθή πρόνοια και πηγαίνουμε και αλλάζουμε λάδια? Αλλιώς τι, θα καεί το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζονται τα λάδια τώρα. Αν είναι δυνατόν, δεν χρειάζονται τα λάδια. Δεν χρειάζεται η βενζίνη. Βρε, θα μείνεις και δεν θα φτάσεις πουθενά. Στα πνευματικά θα είμαστε άφρονες, μη σκεπτόμενοι. Θα είμαστε άχρηστοι χριστιανοί. Ναι, αλλά ξέρεις τι θα πει να κουβαλάς ένα δαχείο λάδι? Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να κουβαλάς ένα δαχείο λάδι συνέχεια. Έχει κόπο. Έχει χρήμα, το αγόρασε, πλήρωσε και φτάσανε και κοιμηθήκανε. Και εν το μέσο της νυχτός, ενώ είχαν αποκοιμηθεί, ακούστηκε ξαφνικά αυτό που βγήκανε και περιμένανε. Τη φωνή «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησην αυτού». Ξυπνήσανε, σηκωθήκανε. Οι λαμπάδες τους είχε περάσει η ώρα, σβήνανε. Οι φρόνιμες πήρανε το δοχείο και το ρίξανε μέσα. Οι μωρές πάνε στις φρόνιμες, δώστε μας. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί ο ένας να σώσει τον άλλον. Όλοι σωζόμαστε από τον Πατέρα, από την αγάπη του Θεού Πατρός, από τον Χριστό, από τη χάρη του Χριστού και από την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εγώ δεν μπορώ να σώσω ούτε τη γυναίκα μου ούτε τα παιδιά μου. Ίσα ίσα και με το ζόρι τον εαυτό μου. Πάει, τέλειωσε αυτό. Ίσα ίσα και με το ζόρι. Αλλά τι, πρέπει να κουβαλάω μαζί μου το δοχείο, γιατί θα σβήσει η λαμπάδα. Θα σβήσει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πάντοτε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πρέπει να πληρούνται Πνεύματος Αγίου για να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Εάν όμως το έχω αφήσει και το έχω σβήσει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν τον χωνεύω αυτόν?
γιατί δεν πειράζει που έκανα έτσι. Γιατί δεν το σκέφτηκα. Πόσες φορές το έχω πει, ρε παιδί μου, δεν το σκέφτηκα αυτό. Πώς τ' άφησα και δεν το σκέφτηκα. Δεν είναι αστεία. Εντάξει, να μην σκεφτείς να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητό σου, θα μείνεις. Μια φορά ερχόμαστε από την Πάτρα και η Άννα έμεινε. Θύμωσα, ρε Άννα, δεν σκέφτηκες να βάλεις βενζίνη. Δεν το σκέφτηκα. Αλλά τώρα δεν είναι βενζίνη. Τώρα είναι αιώνια ζωή. Τώρα είναι η βασιλεία των ουρανών. Όταν αδειάζει το ρεζερβουάρ, όταν αδειάζει η βενζίνη, σκέφτομαι που θα βρω βενζινάδικο. Έτσι δεν κάνουμε, αδερφοί. Όταν αδειάζουμε, πρέπει να πληρωθούμε Πνεύματος Αγίου. Πρέπει να γεμίσουμε από την παρουσία του Θεού. Πρέπει να ανάψουν οι λιχνίες μας. Πρέπει να φανεί το φως μας. Ο Θεός μας έχει φως του κόσμου. Δεν μπορώ να τσακώνουμε. Δεν μπορώ να μιλάω. Δεν μπορώ να κοροϊδεύω. Δεν μπορώ να βλέπω το κακό. Θυμάστε τι είναι ο φοβούμενος στον Κύριο. Αυτός που δεν λέει κακό, δεν κακολογεί. Αυτός που δεν έχει υποκρισία, δεν είναι πονηράκιας, ψεύτης, κρυψίνους. Αυτός που βλέπει το κακό και φεύγει. Αυτός που αγαπάει να πράττει το αγαθό και δεν λέει το καλό, το αγαθό. Ποιο είναι το αγαθό? Το αγαθό θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού, το αγαθό. Το ευάρεστο και το τέλειο. Και εν τέλει αυτός που αγαπάει την ειρήνη και την κυνηγάει, δεν αφήνει να έχει πόλεμο. Πάει να βρει ειρήνη. Πάει να φιλιωθεί, πάει να συμφιλιωθεί. Μπορεί να σβήσει η λαμπάδα μου επειδή τα έχω με τον αδελφό. Θα πάω να τον βρω, να συμφιλιωθώ, να ελευθερωθώ. Οι πέντε μωρές λένε δώσε μας, δεν γίνεται. Και τι τους λένε? Πηγαίνετε στους πολλούντας να αγοράσετε και ελάτε. Τώρα πέταξε το πουλάκι που λένε οι άνθρωποι. Στους πολλούντας τώρα θα πας, τι θα πει να αγοράσω, να πληρώσω? Το να αγοράσεις πληρώνεις. Δεν σου χαρίζουνε. Αδελφοί, και εδώ να το προσέξουμε. Παρόλο που κατά χάριν σωθήκαμε, δεν σου χαρίζεται η βασιλεία των ουρανών. Ναι, αλλά ο Θεός κάνει χάρη. Αμήν, κάνει χάρη, αλλά δεν σου χαρίζεται. Πρέπει να αγωνιστείς τον αγώνα τον καλό. Πρέπει να περπατάς το δρόμο που ο Θεός σου έχει ετοιμάσει. Πρέπει να φροντίζεις να διατηρείς την πίστη σου. Και τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο δίκαιος κριτής θα σου δώσει και σένα το στέφανο της δικαιοσύνης, όπως σε όλους που επιποθούν την επιφάνεια του Κυρίου. Πρέπει να επιποθείς. Γυρίσανε, τελειωμένη υπόθεση. Έκλεισε η πόρτα. Τώρα που αγοράσανε, δώσανε, τώρα είναι τέλειωσε. Γιατί είναι καιρός παντή πράγματι. Δεν μπορείς τώρα που υπάρχει ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις και να λες ο Κύριος έρχεται. Δεν θα αφήσεις την καρδιά σου να σε οδηγεί. Γιατί η καρδιά μας, οι επιθυμίες της καρδιές μας, οι επιθυμίες των οφθαλμών δηλαδή, οι επιθυμίες της σαρκός, η αλαζονία του βίου, πού μας οδηγούνε? Σε παραβάσεις, σε ανομίες. Και ο χριστιανός ενδιαφέρεται για το νόμιμον στη σχέση του με το Θεό, για το δίκαιον στη σχέση του με τους ανθρώπους. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ένα πράγμα λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, το νόμιμον ενώπιον του Θεού, και ύστερα τη δικαιοσύνη αυτού που είναι το νόμιμον ενώπιον των ανθρώπων. Δεν είναι αστείο η δικαιοσύνη του Θεού. Άρα στη ζωή αυτή δεν περνάμε με επιπολαιότητα, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ούτε στην επιθυμία της σαρκός, δηλαδή έχει φόβο Θεού ο άνθρωπος. Και πώς φαίνεται ο φόβος του Θεού? Πρώτα από την εξωτερική του εμφάνιση. Δεν μπορεί να είναι ντυμένος όπως λάχι, όπως ο κόσμος. Πειράζει, αδερφέ, να βάψω τα νύχια μου, ήρθε μία και μου είπε. Λέω, παιδάκι μου, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Ό,τι θέλεις κάνε. Αλλά τον Κύριο ρώτησε. Τι λες, πειράζει Κύριε, να βάψω τα νύχια μου? Να δούμε τι θα σου πει.
είσαι πολύ αυστηρός, πειράζει να φοράω παντελόνια? Εμένα καθόλου. Κάνε ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις κάνε. Και αρχίζουν και δείχνουν τα πόδια τους, αρχίζουν και δείχνουν, ο Θεός να φυλάει να μην συνεχίσω. Κάνουν το σεβασμό τους, κάνουν το φόβο του Θεού. Τα αγόρια το ίδιο. Να το σκουλαρικάκι, να το παντελόνι το χωρίς καβάλο κάτω-κάτω να φαίνονται όλα. Λες και αυτό τους προσθέτει μαγιά. Συγχώρεσέ με Θεέ μου. Μα μάγκα στάσαι ή χριστιανός στάσαι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί θα σβήσουν οι λαμπάδες, θα ξανανάψουνε. Τσακώθηκες με τη γυναίκα σου, πήγαινε βρέστα ρε παιδί μου. Πήγαινε βρέστα με τον αδερφό σου, πήγαινε βρέστα. Θα σβήσει η λαμπάδα και δεν έχεις και λάδι να την ξανανάψεις. Δεν έχεις φόβο Θεού. Πώς θα σε ευλογήσει ο Θεός? Δεν αγαπάς τον Χριστό. Πήγαν λοιπόν οι μωρές παρθένες, γι' αυτό ήταν και πορές. Γιατί δεν ξέρουν τι λένε. Άνοιξον εις ημάς Κύριε, τι να σας ανοίξω? Όταν ήταν ανοιχτή η πόρτα δεν είσαστε εδώ. Άνοιξον εις ημάς Κύριε. Και ξέρετε τους λέει. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω δεν σας γνωρίζω. Και εδώ δεν λέει όπως στο άλλο, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Άλλο είναι το ποτέ δεν σας εγνώρισα και άλλο δεν σας γνωρίζω τώρα. Τους γνώριζε αφού είχαν λαμπάδες. Τους περίμενε αφού είχαν λαμπάδες. Να έρθουνε, να μπουνε μέσα. Και φωνάζει ο Κύριος, γιατί φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν φυλάτε τις εντολές μου? Γιατί φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν φυλάτε τις εντολές μου? Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και ποιος γνωρίζεται υπό του Θεού? Αυτός που αγαπάει το Θεό. Αυτός που αγαπάει το Θεό γνωρίζεται από αυτού. Βέβαια δεν είναι μόνο η εμφάνιση, για να μην μένουμε σε αυτό. Είναι η επιθυμής της καρδιάς. Τι επιθυμείς, αδερφέ μου? Τα του κόσμου? Τον κόσμο? Τις επιθυμίες του κόσμου? Τι επιθυμείς? Έλεξε την καρδιά σου. Πώς έρχεσαι και παίρνεις σώμα αίμα Χριστού, εάν δεν έχεις υποέλεγχο τις επιθυμίες σου? Επιθυμίες τα άλλα πράγματα ή τα πράγματα του Θεού? Οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Τι, ποια πράγματα επιθυμείς? Και το εξωτερικό το βλέπω. Το βλέπει και ο άλλος. Αλλά την επιθυμία της καρδιάς μου δεν τη βλέπει κανείς σας. Τι επιθυμώ? Επιθυμώ αμαρτία? Επιθυμώ ανομία? Τι επιθυμώ? Την αλαζονία του βίου δεν τη βλέπει κανείς. Μπορώ και την κρύβω. Αλλά εγώ τι ξέρω? Όταν εγώ σε βλέπω αφιψηλού, ξέρω αν είμαι υπερήφανος. Όταν μέσα μου υπάρχει φιλονικία που για λόγους τάκτ και πολιτικής δεν την εκφράζω, ξέρω, γιατί λέει μόνο υπέ της περηφανίας προέρχεται η αίρης. Όταν υπάρχει φθόνος μες στην καρδιά μου, το ξέρω. Σε ποια κατάσταση βρίσκομαι κάθε στιγμή, ξέρω, και όπως ξέρω εγώ ξέρετε κι εσείς. Και τι κάνουμε? Λέμε δεν πειράζει. Θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου, τότε δεν θα προλάβουμε. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Γιατί να μας πει ο Κύριος δεν σας εξεύρω, υπάγεται η εργαζόμενη την ανομία? Γιατί να μας το πει αυτό? Ενώ μπορούμε πάρα πολύ εύκολα τώρα αυτή τη στιγμή, όχι το βράδυ, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, τώρα να σηκώσουμε το βλέμμα μας, την καρδιά μας και να πούμε Χριστέ μου συγχώρεσέ με. Τόσο εύκολο. Ελέησέ με, διόρθωσέ με. Και ο Κύριος λέει συγχωρεμένος να είσαι. Μα τόσο εύκολο, τόσο εύκολο, αδερφοί μου. Να σας πω κάτι. Πιο εύκολο πράγμα από το να είμαστε στην αρπαγή της Εκκλησίας δεν υπάρχει. Δεν θέλει ο Θεός ούτε μόρφωση, ούτε χρήματα, ούτε ικανότητες, ούτε χαρίσματα, ούτε τίποτα δεν θέλει. Θέλει να σκεφτόμαστε με φόβο Θεού για να είμαστε στο θέλημά Του. Τόσο εύκολο είναι.
Δεν είναι κρίμα να το χάσουμε. Για τίποτα. Για να κάνουμε πιο πολλά λεφτά, επιθυμίες των οφθαλμών. Για να είμαστε πιο μεγάλοι και σπουδαίοι, η αλαζονία του βίου. Για να είμαστε πιο όμορφοι σύμφωνα με τα μέτρα του κόσμου, η επιθυμία της σαρκός. Βάφεις τα μαλλιά σου, κάνε λιμεβούλες. Για να αρέσεις σε ποιον, ναι. Για σε ποιον να αρέσεις. Για να αρέσεις στον κόσμο ή στον Χριστό. Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί. Σε ποιον θέλουμε να αρέσουμε. Ποιος μας ενδιαφέρει να μας φροντίζει, να μας προσέχει, να μας αγαπάει. Ποιος. Ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει τίποτα καλό να μας προσφέρει. Δεν μας χρειάζεται, δεν μας έχει ανάγκη ο κόσμος. Ο κόσμος χρειάζεται τον κόσμο. Εμάς μας βδελείται το ο κόσμος. Και εμείς τον αγαπάμε. Και τα του κόσμου. Όποιος αγαπάει τον κόσμο και τα του κόσμου, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν είναι σε αυτόν. Τελειωμένη υπόθεση. Πάει, τελειώσαμε. Και ποιος είναι αυτός που αγαπάει τον Θεό και τον αγαπάει ο Θεός. Ο φοβούμενος τον Κύριο. Είσαι χωρισμένος. Αν ξαναπαντρευτώ δεν υπάρχει, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού και βρίσκουν και εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Μόνο για λόγους πορνείας να χωρίσεις. Και άμα χωρίσεις είσαι δικαιολογημένος. Ναι, αλλά δεν είσαι δικαιολογημένος να ξαναπαντρευτείς. Πώς θα χαλάσουμε, θα αλλάξουμε το Λόγο του Θεού επειδή δεν μας συμφέρει. Δεν μας βολεύει. Το Λόγο του Θεού δεν είναι να τον κρίνουμε, είναι να τον υπακούσουμε. Και χάνουμε τα παιδιά μας. Δεν είναι τυχαίο όταν βλέπεις το παιδί σου να χάνεται. Κάτι δεν έχεις κάνει καλά εσύ. Βλέπεις τη γυναίκα σου, κάτι δεν έχεις κάνει καλά εσύ. Δεν είναι να τα ρίξουμε στους άλλους. Είναι να τα ρίξουμε στον Κύριο και στον εαυτό μας. Μα Χριστέ μου, εσύ, τα αλλάζει ο Θεός όλα. Όλα τα αλλάζει. Μεταμορφώνει ο Θεός τα πράγματα. Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, το θέλει πάρα πολύ ο Θεός να τα αλλάξει όλα. Το θέλει. Αλλά για να τα αλλάξει όλα πρέπει να βρεις χάρη από το Θεό. Και για να βρεις χάρη από το Θεό πρέπει να ταπεινωθείς και να πεις εγώ φταίω. Και όχι να λέει ο άντρας η γυναίκα μου φταίει, να λέει η γυναίκα ο άντρας μου φταίει, να λένε και οι δυο η εκκλησία φταίει, να λένε και οι δυο εκείνος φταίει. Όχι, εμείς φταίμε, αδερφοί. Εγώ φταίω. Όταν έχουμε αυτό το πνεύμα, βλέπουμε κάτι και λέω και λέμε εγώ φταίω, βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Δεν θέλουμε να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Ξέρεις τι θα πεις να πας στη γυναίκα σου και να πεις εγώ φταίω γυναίκα. Ξέρεις πως θα σε δει όταν ταπεινωθείς. Θα πει τι καλό άντρα μου χάρισε ο Θεός. Και να πάει και η γυναίκα να πει εγώ φταίω. Αλλά να το πει με αλήθεια. Γιατί θα μπορούσα να είχα συμπεριφερθεί διαφορετικά. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας για όλους μας. Όχι για μας, ιδίως ο καιρός που έρχεται είναι οι μέρες συγκομιδής. Σήμερα να εκμεταλλευτούμε, αγαπημένα μου αδέλφια, τη χάρη του Θεού. Και πώς δεν την εκμεταλλευόμαστε, με την αυτοδικαίωση. Εγώ δεν φταίω. Εντάξει, άμα δεν φταίς, δεν φταίς. Με την αυτοδικαίωση τα χάνουμε όλα. Με την ταπείνωση και την αποδοχή τα κερδίζουμε όλα. Θυμάστε την Εύα, τον Αδάμ. Η Εύα με απάτησε. Πάει, το χάσε το παιχνίδι. Η Εύα, ο Όφης με απάτησε, όξο και οι δυο. Τι ωραία που είναι να λέγανε τότε που δεν μπορεί ο φυσικός άνθρωπος να το πει. Εγώ φταίω που απάτησα τον Αδάμ. Και να πει και ο Αδάμ, Θεέ μου συγχώρεσέ με. Εγώ φταίω που το ήξερα και δεν είπα τίποτα στην Εύα. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα, αδερφοί, έχουμε χρόνο να τα διορθώσουμε όλα. Όχι εμείς, ο Θεός. Σήμερα όλα να τα διορθώσουμε. Με την ταπείνωσή μας, με την γλυκύτητά μας, με τον αγιασμό μας και ιδιαιτέρως, θα τονίσω και θα τελειώσω, με το φόβο του Θεού.
με το φόβο το Θεό, όταν ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο να τον φοβάται. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ολοκληρώνω. Όταν βλέπει ο Θεός έναν άνθρωπο να τον φοβάται, ενεργεί διαφορετικά. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. «Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούσατε στα λόγια μου», θα υπακούμε αδερφοί στο Λόγο του Θεού, πάντοτε, όχι μόνο όταν ήμουν μπροστά αλλά και όταν δεν ήμουν μπροστά, με τώρα με τα φόβου και τρόμου. Το φόβος δεν είναι σεβασμός και σαχλαμαρίτσες. Φόβος είναι φόβος. Φοβάμαι το Θεό, φοβάμαι τον λυπήσω, φοβάμαι χάσω την παρουσία του Θεού. Φοβάμαι γιατί είναι φοβερό να πέσει κάποιος ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβάμαι γιατί ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Φοβάμαι την κρίση του Θεού. Φοβάμαι το Θεό. Τον φοβάμαι το Θεό. Όχι το φόβο της κόλασης. Το φόβο τον Άγιο. Το φόβο της αγάπης Του. Γι' αυτό τη σωτηρία μου τη φροντίζω με φόβο και τρόμο. Τρόμο, ακούτε. Γιατί φροντίζω τη σωτηρία μου με φόβο και τρόμο? Γιατί ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας και το θέλειν μας και το ενεργείν μας κατά την αγαθή πρόθεσή Του. Δηλαδή το θέλω μου και το έργο μου εξαρτάται, φοβερό, από την αγαθή πρόθεση του Θεού. Το ξαναλέω, το θέλω μου, αυτό που θέλω, και το έργο μου, το ενεργείν μου, αυτό που κάνω, ο Θεός το εργάζεται και το ενεργεί κατά την αγαθή πρόθεσή Του, όταν με βλέπει ότι είμαι φοβούμενος τον Θεό και υποτάσσουμε κατά πάντα στο Λόγο Του. Όχι με φαντασία, όχι με φανταστικό φόβο Θεού, με αληθινό φόβο και τρόμο. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό παιχνιδάκι. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε, αδερφοί. Δεν παίζεται ο Θεός, δεν εμπέζεται. Είναι αγαθός, ναι, αλλά είναι φοβερό να πέσει κάποιος ισχύρας Θεού ζώντος. Μην το ξεχνάμε, γιατί είναι γραμμένο. Δεν θα κάνω ό,τι θέλω. Θα σκέφτομαι πολύ σοβαρά τι κάνω. Με φόβο Θεού θα σκέφτομαι. Με σοφία Θεού θα σκέφτομαι. Τι κάνω, τι λέω, πώς ζω. Με κύριο γνώμονα την υπακοή μου στο Λόγο του Θεού. Και τότε θα έχω την ευτυχία, την ευλογία να εργάζεται ο Θεός μέσα μου και το θέλω μου και το έργο μου κατά την αγαθή πρόθεση, κατά την ευδοκία τη δική Του. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Να εργάζεται ο Θεός στη ζωή μου το θέλω μου και το έργο μου. Να εργάζεται ο Θεός μέσα μου αυτό που θέλει Αυτός να θέλω, να θέλω αυτό που θέλει Αυτός να θέλω και να πράττω κατά την ευδοκία Του αυτό που θέλει Αυτός να πράττω. Δεν το εργάζομαι εγώ, ο παντοκράτορας, ο παντοδύναμος Θεός. Γιατί από φόβο Θεού είμαι υποτεταγμένος στον Άγιο Λόγο Του. Γιατί κυριαρχεί στη ζωή μου ο αληθινός φόβος Θεού. Και θέλω μια φορά ακόμη, έστω και αν πάρω λίγα λεπτά παραπάνω, να δούμε πώς έρχεται ο αληθινός λόγος Θεού. Απλώς το διαβάζω. «Υιέ μου, αν δεχθείς τους λόγους μου», και σήμερα δεχόμαστε τα λόγια του Θεού, «και ταμιεύσεις τις εντολές μου μέσα σου». Τι σημαίνει ταμιεύω? Σημαίνει κάνω αποταμίευση, τα πολύτιμά μου, τα κρύβω. Τα κρύβω στο θησαυροφυλάκιό μου, που είναι η καρδιά μου, ώστε να προσέχει το αυτί σου στη σοφία μου που είναι το θέλημα του Θεού και στη σύνεσή μου που είναι πώς να πράττω το θέλημα του Θεού. Και προσέξτε, και αν χρησιμοποιείς τη φρόνησή σου, δηλαδή τη σκέψη σου, την αγαθή, όχι την επιπολαιότητα, αν επικαλεστείς τη φρόνησή σου και υψώσεις τη φωνή σου στον Κύριο, τότε θα εννοήσεις τον αληθινό φόβο του Κυρίου και θα γνωρίσεις, θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Στα χέρια μας είναι, αδερφοί, η Βασιλεία των Ουρανών.
Στα χέρια μας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό όχι σαν μωρές παρθένες, σαν φρόνιμες να βγούμε έξω να τον περιμένουμε. Αμήν, Χριστέ μου.